την παραίτησή του από όλα τα όργανα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος, ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Ανδρέας Λοβέρδος. Με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο πρώην υπουργός υποστήριξε πως αποχωρεί για αμυγός πολιτικούς λόγους, τους οποίους εξηγεί σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του κινήματος, Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντώνη Σεφερλή. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Πράγματι, για αμυγός πολιτικούς λόγους, ο Ανδρέας Λοβέρδος, όπως χαρακτηριστικά λέει, αποφασίζει να μην αποτελεί πλέον μέρος του κινήματος την επόμενη ημέρα των εκλογών. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, που διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και στον τελευταίο γύρο εσωκομματικών εκλογών, δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής στην κάλπη του Μαΐου, ούτε και στην κάλπη του Ιουνίου. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, στη Χαριλάου Τρικούπη, αναφέρουν ότι ευνηδιάστηκαν, πως δεν γνώριζαν και ούτε είχαν ενημερωθεί για την απόφαση του ιδίου, καθώς όπως αναφέρουν, δεν υπήρξε επικοινωνία με τον ίδιο. Σχολιάζεται επίσης από τις σχετικές πηγές πως η επιστολή έφτασε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ 10 λεπτά μετά τις ανακοινώσεις Λοβέρδου και θεωρούν παράδοξο το πώς ο Λοβέρδος, που αγωνίστηκε για τον Βόρειο Τομέα 10 ημέρες μετά, κάνει λόγο για πολιτικές διαφωνίες. Αναλυτικά τώρα, στην ανακοίνωση που έβγαλε ο Ανδρέας Λοβέρδος, δηλώνει πως από σήμερα παραιτούμε από όλα ανεξαιρέτως τα όργανα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στα οποία συμμετέχω. Παραιτούμε επίσης από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος. Οι λόγοι της παραίτησής μου είναι αμυγός πολιτική και τους εξέδεσα με μια άκρως εμπιστευτική επιστολή σήμερα προς τον πρόεδρο του κινήματος. Εύχομαι στον πρόεδρο, τα στελέχη και τα χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ Κινάλ καλή επιτυχία στον αγώνα και τις προσπάθειές τους. Ιστερόγραφο για τα μέλη, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που με αγάπησαν και αγάπησα. Η απόφασή μου αυτή είναι για καλό και πάνω απ' όλα είναι πεντακάθαρη. Πάντως, Αντώνη, η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις του Ανδρέα Λοβέρδου με τον Νίκο Ανδρουλάκη έχουν περάσει από 40 κύματα. Και ο πρώην υπουργός είχε διαχωρίσει στο παρελθόν αρκετές φορές τη θέση του από την τακτική που ακολουθούσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να υπενθυμίσουμε πως ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε διαχωρίσει ξανά στο πρόσφατο παρελθόν τη θέση του από τους χειρισμούς της Χαριλάου Τρικούπη, με πιο πρόσφατη την αντίθεσή του στο προεκλογικό αφήγημα στην κάλπη του Μάη του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τη δημιουργία προοδευτικής διακυβέρνησης χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ούτε τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό, με κάποιο πρόσωπο κοινής αποδοχής. Τότε, μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ είχε βγάλει μια ιδιαιτέρως αιχμηρή διαρροή, στην οποία μεταξύ άλλων ανέφεραν πως είναι παράδοξο να έχει τις ίδιες αγωνίες ο κύριος Λοβέρδος με τον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Σκέρτσο. Κλείνοντας, να αναφέρουμε πως ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει αποχωρήσει ξανά από το ΠΑΣΟΚ το 2012, δημιουργώντας νέα πολιτική κίνηση και εν συνεχεία επέστρεψε στο κόμμα το 2014. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.